Κάποτε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, στα μέρη της Μικράς Ασίας, σε μια περιοχή που την έλεγαν Λυκία, ζούσε ένα παιδάκι. Αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το ωφέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέξει μας τις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς απ' του πονηρού. Αμήν. Ο Άγιος Γεράσιμος από μικρός αγαπούσε τον Χριστό και ήθελε να του μοιάσει. Γι' αυτό προσπαθούσε να βοηθάει όσους μπορούσε. Ήθελε όλοι να είναι αγαπημένοι και ενωμένοι. Λοιπόν, τελείωσε. Θα σε πλακώ. Σταματήστε, μη μαλώνετε. Δεν είναι καλύτερα να παίζουμε αγαπημένοι? Σταμάτα εσύ, παράτα μας με την αγάπη σου. Είναι άδικο. Τι λες καλέ, άσε με, σταμάτα. Παράτα μας. Εσύ φταίς. Θα σε πάμε στα λιοντάρια να σε φάνε. Μη του λέτε έτσι. Δεν μας τρώνε τα λιοντάρια άμα τα αγαπάμε. Ο μικρός Γεράσιμος μεγάλωσε και έγινε μοναχός. Πήγε στην έρημο κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, όπου από τότε που βαπτίστηκε ο Χριστός μαζεύτηκαν κι άλλοι μοναχοί και ασκητές για να ζουν μια αναγγελική ζωή. Βρισκόμαστε περίπου στον 5ο αιώνα. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Μετά από αρκετά χρόνια άσκησης και προσευχής, ο Όσιος Γεράσιμος έγινε ηγούμενος του μοναστηριού. Τώρα είχε την έννοια και την πνευματική ευθύνη για όλους. Την ευχή σου, γέροντα. Του Κυρίου, παιδί μου. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ορίστε. Γιατί δεν κλειδώνεις το κελί σου? Γιατί δεν είναι κελί μου. Ούτε αυτό, ούτε η καρέκλα, ούτε το τραπέζι, ούτε τα βιβλία και τα πράγματα που έχει μέσα. Μα γιατί, γέροντα? Γιατί, παιδάκι μου, ο άνθρωπος, όσο πιο πολλά έχει, ξεχνά το Θεό και σκέφτεται αυτά. Ενώ αν τα έχει σαν να μην τα έχει, είναι ελεύθερος και μπορεί έτσι να είναι ενωμένος με το Θεό και όχι με άψυχα πράγματα. Και αν μπει ένας κλέφτης και τα κλέψει? Ας τα κλέψει, ας τα πάρει όλα. Μα δεν φοβάσαι, γέροντα? Τι να φοβηθώ, την ψυχή μου δεν μπορεί να μου την πάρει. Αυτή ανήκει στο Χριστό. Από αυτά τα πράγματα, ας τα πάρει όλα. Θα προσεύχομαι γι' αυτόν. Και όταν εύχεσαι για κάποιον, τον αγαπάς και δεν τον φοβάσαι. Ευχαριστώ, γέροντα. Την ευχή σου. Του Κυρίου, παιδί μου. Ο Όσιος Γεράσιμος δεν ήταν πάντα μαζί τους. Κάποιες φορές έβγαινε από το μοναστήρι και προσευχόταν για όλον τον κόσμο στην έρημο. Μόνος, με τον μοναδικό Θεό, ένιωθε τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο δίπλα του. Πατούσε εκεί που πατούσε και εκείνος. Ένωνε τη φωνή του με τη φωνή εκείνου και φώναζε μέσα του: Μετανοείτε, ήρθε η Βασιλεία των Ουρανών. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού.
Απελευθερώθηκες, ε. Ηρέμησε τώρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Ένα λιοντάρι! Ένα λιοντάρι! Θα κάνει ο γέροντας! Ένα λιοντάρι! Μα δεν φοβάται! Θα μας φάει όλο! Μη φοβάστε, αδελφοί! Είναι καλό λιοντάρι! Είναι όπως ήταν τα ζώα πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος. Θα είναι φίλος μας και φύλακάς μας. Μα γέροντα, πού βρέθηκε αυτό το λιοντάρι! Αυτό θα μας φάει όλους! Μη φοβάστε, το βρήκα στην έρημο κοντά στον Ιορδάνη χτυπημένο. Είχε πει ένα μυτερό καλάμι στο πόδι του και το είχε πληγώσει. Επειδή το βοήθησα και του βγάλα το καλάμι. Αυτό έγινε ήμερος αμπρόβατο και με ακολούθησε. Μη φοβάστε. Και να, σκέφτηκα, για να μην το έχουμε εδώ τεμπέλη, θα κάνει παρέα στο γάιδαρο που μας κουβαλάει το νερό. Θα πηγαίνει μαζί του στο ποτάμι και έτσι θα τον προστατεύει κιόλας. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνετε εσείς μαζί του και να χάνετε όλη σας τη μέρα για να τον προσέχετε. Θα πηγαίνει ο Λέο. Εγώ λέω να τον ονομάσουμε Ιορδάνη, γιατί ο γέροντας τον βρήκε στον Ιορδάνη ποταμό. Έλα να γνωρίσεις και το γάιδαρο, τον καινούριο σου φίλο. Να δεις χαρά που θα κάνει. Άιντε στο καλό. Έχεις και καινούριο φύλακα σήμερα. Ποιος τη χάρη σου. Ναι, ποιος τη χάρη σου. Πολλοί θα σε ζήλευαν. Αν δεν σε φάει για πρωινό και φτεδάκι, τυχερός θα είσαι. Τι είναι αυτά που λέτε στο ζωντανό. Καλά που δεν καταλαβαίνει. Αντί να ντρέπεστε για τις αμαρτίες μας και τα πάθη μας που αγρίψαν τη φύση, το πειράζετε. Αστεία το είπαμε, γέροντα, συγγνώμη. Δεν είναι αστεία οι αμαρτίες μας, παιδάκι μου. Αν τα λιοντάρια είναι άγρια, εμείς τα κάναμε. Και σώσον ημάς. Αμήν. Ήρθανε. Ήρθανε. Απίστευτο. Νάχα την υπομονή του γαϊδάρου. Νάχα την υπακοή του λιονταριού. Ούτε που περίμενα ποτέ στη ζωή μου να δω τέτοιο θέαμα. Ένα λιοντάρι και ένας γάιδαρος παρέα. Ένα λιοντάρι πιστό και υπάκουο. Είδες τι κάνει η ταπείνωση και η αγάπη του γέροντα. Μεγάλη δύναμη της αγάπης. Σκέψω ότι αυτή δημιούργησε τον κόσμο. Η αγάπη του Θεού. Άιντε στο καλό. Στην ευχή του Χριστού.
ένας γάιδαρος. Πάμε να τον πάρουμε. Φαίνεται γερός και δουλευταράς. Έχει γούστο να τον έφαγε. Αυτό ήταν. Απίστευτο. Ξύπνησαν τα άγρια αισθήματα. Τι έγινε? Κακόμοιρο γαϊδουράκι, πόσο θα τρόμαξες, πόσο θα πόνεσες. Και εγώ που νόμιζα πως η αγάπη θεραπεύει όλα τα πάθη. Τι άγριος θάνατος. Άγριο ζώο, δεν άντεξες άλλο. Τι έγινε αδελφοί, τι έγινε, πού είναι ο γάιδαρος? Τον έφαγε το λιοντάρι γέροντα. Τον έφαγε? Ναι γέροντα. Αυτό ήταν. Τώρα θα φάει και εμάς σιγά σιγά. Η αγάπη του Θεού είναι μόνο για τον άνθρωπο. Δεν ωφελεί τα ζώα. Έγινα μοναχός για να με φάνε τα λιοντάρια. Ησυχάστε. Όσο για σένα, τώρα που δεν θα έχουμε γαϊδουράκι, θα πηγαίνεις εσύ για νερό. Για να δούμε μήπως η ταπείνωση σε ωφελήσει. Μην τα βάζετε με τα ζώα. Να θυμάστε πως εμείς φταίμε για την αγριότητά τους. Εύχομαι να μετανιώσεις και να διορθωθείς. Γύρισε ο άσωτος λιός. Μπράβο αγόρι μου, μαθαίνεις εύκολα. Ναι, μέχρι να φάει και τον επόμενο. Φάε. Σήμερα είναι Τετάρτη. Έχουμε νηστεία. Ας και σε βοηθήσει να κρατιέσαι. Περίεργο ζώο. Τρώει ψωμί. Νηστεία, υπακοή, ταπείνωση. Αν δεν είχε φάει και το γάιδαρο, θα ήταν ο καλύτερος χριστιανός. Δεν νομίζω. Γιατί δεν μπορεί να δοξάσει το Θεό? Τι λες? Τον δοξάζει με τις πράξεις του. Σωστά. Αλλά δεν προσεύχεται. Και βασικά δεν κοινωνεί με τον Χριστό. Τι συγκρίνεις τώρα? Παρόλα αυτά όμως, αν αυτό που είναι άγριο ζώο ασκείται έτσι, σκέψου πόσο καλύτεροι θα έπρεπε να είμαστε εμείς. Μας. Πού βρέθηκε? Και σκηνή βλέπω. Άρα κάποιοι τον είχαν δέσει. Τον είχαν κλέψει και τον είχαν δέσει. Ίσως κάποιοι ληστές. Έτσι φαίνεται. Και εκείνος τον βρήκε, τον έλυσε και μας τον έφερε πίσω. Και εμείς τον κατηγορούσαμε ότι έφαγε το γάιδαρο. Τελικά η αγάπη σου γέροντα κάνει θαύματα. Το έχει θεραπεύσει για τα καλά το ζωντανό. Η αγάπη είναι του Χριστού. Αυτή να ζητάμε και με αυτή να ζούμε. Πάμε τώρα στις δουλειές μας. Η εργασία είναι αρετή και ο Θεός συνέχεια εργάζεται για τη σωτηρία μας. Το λιονταράκι μας
χάρηκε την όμορφη βόλτα του. Αλλά μέσα στη μονή το σκηνικό έχει αλλάξει. Οι μοναχοί στενοχωρημένοι τρέχουν πέρα δόθε. Ο Γάιδαρος δεν έχει ετοιμαστεί για το κλασικό δρομολόγιο. Κάτι δυσάρεστο έχει συμβεί. Αλλά τι? Κοιμήθηκε ο γέροντας. Κοιμήθηκε ο πατέρας μας Ιορδάνη. Δεν θα τον βλέπουμε όπως πριν, αλλά θα δεχόμαστε τις προσευχές του από τον ουρανό. Έλα. Έλα να σου δείξω που είναι ο κυριός σου. Να καταλάβεις τι σου λέμε. Από τότε η εκκλησία μας τιμά τον Όσιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη κάθε χρόνο στις 4 Μαρτίου που ήταν η ημέρα της κοιμήσεώς του. Εμείς μπορούμε να του μιλάμε κάθε μέρα και αν θέλουμε να του μοιάσουμε, να έχουμε στο νου και στην καρδιά μας τον Χριστό. Τότε όλα τα δύσκολα και άγρια σαν τα λιοντάρια θα μπορούμε να τα κάνουμε εύκολα και απλά.